σημερινή μέρα γίνεται μια εκδήλωση. Θα γίνει εδώ ένα μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές, τα σώματα των οποίων έχουν μείνει άταφα στα πανάρχια και ιερά χώματα ελληνικά του Πόντου. Θα κάνουμε μια εκδήλωση η οποία είναι μια συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε πάρθει πριν από πολλά χρόνια στην Τολεμαίδα και στην Εύξηνο Λέσχη με σκοπό τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η εκδήλωση αυτή και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα παντού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο γίνονται με αυτόν τον σκοπό. Θα γίνει ένα τρισάγιο, θα γίνει ύψωση της γιγαντοσημείας εδώ του Πόντου και από εκεί και πέρα έχουμε τη συνέχεια της εκδήλωσης στο γήπεδο που έχουμε την ομάδα του Βετεράνου Εουρδέας και την ομάδα του Παλαλιακού συμβολικά, γιατί είναι η ομάδα των ποντίων καλλιτεχνών, αυτών που τραγουδάνε για τη γενοκτονία. Και θα γίνει αυτό το φιλικό στο γήπεδο με τα πόδια. Τελειωμένο, τα ψυχά στον δούλο σου σώτερα να πάψω. Φυλάσω να φτάσω στη μακαρία ζωή, τη μάρα σε φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, όψα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδη, και τα σωδήνας λύσα στον πεπαιδημένο, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου, σώτερα να πάψω. Και μη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, η μόνη αγνή και ακράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύρισσα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη Θεό μεθά υπέρ να πάψεις των ψυχών, πάντων των αδελφών ημών, των αδίκως παγιαστέντων, κατά την γενοκτονία του Πόντου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, η Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστού το Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, Παράσου, Κύριε, το Κυρίο ελεηθούν, ο Θεός των δευμάτων και πάσης αρχούς, το Θάνατο καταργήσας, το δε διάβολο καταπατήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάνε, αυτός, Κύριε, ανάποσα και τα ψυχάς των γεκειμένων δούλων σου, πάντων των αδελφών ημών των επόντων, αδίκως, αγιαστέντων, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναχών, πατέρων, αδελφών, συζύγων, τέχνων, αναδόχων ημών, εντόπο φωτεινό, εντόπο χλωρό, εντόπο αναψύξω, εσέν θα πέδρα, οδύνη λύθη και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το παραχθό πρακτέν, λόγω έργο ή διανύα, σε καθώ και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησε. Σίγα μόνο σε τόση αμαρτία υπάρχει και στη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση πάντων των εμπόντων κατά την γενοκτονία παγιαστέντος αδίκων, αδελφών και πατέρων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ανατρέπομαι, συν τον άρχο σου Πατρίγιο, Παναγίου και αγαθού και ζωοποιού σου πνεύματι,
νίκαια ήκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Θεός ελπίσιμο, δόξα σου και νεκρού και ζούμε την εξουσία ημών στους άνθρωπους βασιλεύς και αναστάσει την νεκρό Χριστό, ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού, Μαγίας από την νεκρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Χριστού Λαζάρου, του Τρεμέρου και Πάντος των Αγίων, τα ψυχά των Ιωσών, τα στάντων Βούλων, τα σκηνέ δικαίων τάξη ανθρώπου Αβραάμ να πάψει και με τα δικαίω και Αγίου συναρτήσει. Και μα δε δημιουργήσει και σώσει του αγαθού και φυλάθου. Αιωνία ημών η μνήμη εξωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη εξωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη εξωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Λάγκη Καραλευθέρη με τις πολλές ιδιότητες και της δεϊός εκπρόσωπος και του ποντιακού ελληνισμού. Φίλε Μιχάλη Ραμπίδη, με την ιδιότητά σου ως πρώην μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, φίλοι του Παλαλιακού, καλώς ορίσατε στην περιοχή μας, φίλοι βετεράνοι της περιοχής της Αραβέας. Σήμερα, και μάλλον κυρίες και κύριοι, βέβαια θα ήταν παρέψει τα μέχρι στον Γιώργο τον Εχμαλωτήδη, ο οποίος ήταν η ψυχή αυτής της διαδικασίας. Σήμερα, σε όλα τα μέρη του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας, όπου χτυπάει η ποντιακή ψυχή, όλοι μαζί διατρανώνουν και φωνάζουν ότι αυτές οι ψυχές δεν πεθάνε, ζουν, είναι δίπλα μας και ζητούν από εμάς να παλέψουμε να αναγνωριστεί η γενεοκτονία. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα πραγματικά είναι μια τιμή για αυτούς που το κάνουν και είναι λοιπόν ένα εμπόδιο στη λησμονιά αυτής της προσπάθειας. Συγχαίρω λοιπόν και εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου φίλε Γιώργο Εχμαλωτήδη, ότι αυτό που κάνετε πραγματικά τιμάει τον ελληνισμό, τιμάει τους πόντιους, τιμάει την προσφυγιά, τιμάει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εύχομαι να είμαστε γεροί, να μπορούμε να διεκδικούμε αυτά που διεκδικούμε, όπως θα έχουμε και κάποτε αποτέλεσμα. Το λόγο, αν και καλέστηκα για κάτι τέτοιο, εδώ μιλώ σε μοιημένους. Μόνο τα μικρά παιδιά δεν γνωρίζουν όσα γνωρίζετε εσείς, είτε με την ιδιότητά σας ως καλλιτέχνες του ποντιακού χώρου σε κάθε τέχνη, είτε με την ενασχόλησή σας με τα ποντιακά πράγματα. Θα πω πράγματα που πιθανά πολλοί από εσάς να μην τα έχουν ακούσει. Γιατί μια ομιλία, σαν αυτές που ακούγονται συνεχώς, προσθέτει πάντοτε κάτι, αλλά πολλές φορές λέει και τα ίδια πράγματα. Όσες φορές, αγαπητοί καλεσμένοι περισσότερο στην περιοχή μας, φίλοι μας, άσχετα αν έχουμε προσωπικές σχέσεις με εσάς λόγω των δραστηριοτήτων που έχετε, είσαστε τα μουσικά πουλιά της χώρας και γυρνάτε όλο τον τόπο. Όσες φορές σηκώνεται αυτή εδώ η σημαία, εγώ αισθάνομαι και πολλοί εδώ στην Κρυόβρηση και στην περιοχή αισθάνονται ότι ουσιαστικά ανασταίνονται οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι οι οποίοι έμειναν στον πόντο και όσοι ταλαιπωρήθηκαν να έρθουν μέχρι εδώ για να στήσουν τα νέα τζάκια, τη νέα μας πατρίδα.